Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Σοβαρά. Θες πραγματικά να παντρέψουμε την κόρη μας με έναν Εγγλέζο? Εγγλέζο μεν, αριστοκράτην δε. Που μέναν, κύριε Αβραμή, είναι που θέλετε. Να αγκαλέσεις τον Εγγλέζο. Εγώ θέλω το κοτσάρι μου. Για να τον αγκαλέσω, κυρά Θιαμαντού, πρέπει να έχω στο χέρι μου αποδείξεις ότι εγγύνος που τα έκλεψε τα κοτσάνια. Τούτος εν, αφού το είχα κλειδωμένο μέσα στο σεντούκι μου, μαζί με όλες τις αποδείξεις, τους μαλλιέδες που τους επιέρωσα. Έκαμα σύστερα. Πρώτα το πάρα. Ορίστε, κύριε Μελαΐση, 205 και 10 σελίδες. Αλλά θέλω κι εγώ μια χάρη από σένα. Ναι. Αυτά τα συνοικέσια που μου ετοιμάζεις με τον Εγγλέζο για την Δήμητρα και μου ξεσήκωσες και τον Χριστόδουλο, θέλω να τα σταματήσεις. Πού τα ήβρες? Ευλαστήσαμε στην αυλή μου πάνω στη Σιζάν. Πού τα ήβρα, Μελαΐση? Το εδανίστηκα από την Ευγενία. Ποια Ευγενία? Την Ευγενία, την πλούσια μου, την χώρα, το εργοστασιάρχη. Την Ευγενία, τη δική μας, την νύφη μου. Ξέρω για την Ευγενία μου, τη χώρα, το εργοστασιάρχη, την πλούσια. Ευχαριστώ, Χριστοφή. Μπορείς να πηγαίνεις τώρα. Κατέβηκα πάλι. Τι συμβαίνει? Ελπίζω να μην σε διακόπτω τις δουλειές σου. Α, σιγά τις δουλειές. Να δω πόσο χρόνο έχω να σας παραχωρήσω, κυρία μου. Γιατί δεν έφερες και τη Δήμητρα που την πεθύμησα? Παραλίγο να την πω και νυφούλα μου. Α, άσε με, γιατί είμαι... Λες και την είχα πληρωμένη την Ειρηνιά να μου φέρει προξενιά. Τι προξένια? Ειρηνιά του Αβράμη? Για τον Εγγλέζο αυτό το Μαρ, πώς θα λένε, που μένει στο χάνι τους. Το συμπάτησε, λέει, και θέλησε να μας το κουβαλήσει για γαμπρό. Και ο Χριστόδουλος το έδεσε ψηλό μαντήλι. Χριστός και Παναγία, πότε έγινε αυτό? Ήταν λίγες μέρες τώρα. Εγώ βέβαια της έκοψα το βήχα. Η δε Δήμητρα έγινε έξεν. Ο Χριστόδουλος όμως... Οχ. Όχι, μην ανησυχείς. Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα γίνει κάτι τέτοιο. Άκου, η κόρη μου να πάρει Εγγλέζο. Λες και καθήκανε τα δικά μας παλικάρια. Αλήθεια, ο Λευτέρης σου τι κάνει? Μια χαρά είναι το πουλάκι μου. Τι να κάνει? Δουλεύει από το πρωί στο βράδυ σε σκυλί. Να, άκουσα ότι έφυγε από του κυρίου Σόζου και άνοιξε δική του δουλειά. Α, όχι. Όχι και δική του. Απλώς συνεταιρίστηκε με ένα άλλο νεαρό δικηγόρο. Ένα πλουσιόπεδο, κάποιο Λάμπρου. Αυτός έχει σπουδάσει στο Λονδίνο και έτσι μπορεί να πηγαίνει στα δικαστήρια. Και έχουν μοιράσει τις δουλειές. Ο Λευτέρης μου ετοιμάζει τις αγορεύσεις, κάνει την έρευνα και το άλλο το παιδί πηγαίνει στα δικαστήρια. Αλλά το ξέρεις το Λευτέρη, δεν ησυχάζει ποτέ. Προχτές μου έλεγε, μαμά, νιώθω σαν ένας σπουδαίος ηθοποιός που ξέρω...
πολύ καλά το ρόλο μου, αλλά με υποχρεώνουν να κάνω τον υποβολέα. Ωραίο πάντως το παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό το παλικάρι θα δικαιωθεί κάποια μέρα, να το ξέρεις. Μακάρι. Ο Θεός να δώσει. Λοιπόν, τα καφεδάκια μας. Ώστε έτσι ο Χριστόδουλος πάει να μας τη φάει τη νυφούλα, ε. Ναι, αλλά δεν θα του περάσει. Α, παπα, δεν θα του... Μα τι είναι αυτό, το λευκαριετικό φτιάχνεις? Ναι, κάποτε πρέπει να το τελειώσω. Και τα μάτια σου? Τα μάτια μου πάνε από το κακό στο χειρότερο. Σαμπώνουνε, δακρύζουνε. Έχω και τους ηλίγκους μου. Βέβαια, κάνω τις κομπρέσες μου με τα χαμομήλια. Ζαμπούκο. Τελευταία βλέπω και όνειρα. Όνειρα? Έβλεπα τις προάλλες ότι περπατούσαμε στο δάσος, λέει, με την παπαδιά και ξαφνικά σκοτίνιασαν όλα γύρω μου και εγώ, λέει, δεν ήθελα να της το πω της Ελένης για να μην την ανησυχήσω και περπατάγαμε μαζί και ξαφνικά σκόνταψα και πέσα χάμω και χτύπησα και έβαλα τις φωνές και ξύπνησα. Και άντε τώρα να δίνεις εσύ εξηγήσεις στις ανακρίσεις του Λευτέρη. Νομίζω ότι να σου πολλά χαρούμενη τώρα που άνοιξε δικό του γραφείο ο Λευτέρης. Μια ελευθερία, δεν έχει κανένα. Τη μάμα σου άκουσα έτοιμο κατέβηκε μποτζή στη θεία μου την Ευγενία. Ο Λευτέρης, χαίρετε. Αρωτάς. Ήταν τον ιερόν της ζωής του να κάνει δική του δουλειά. Ως πόσο να τον εκμεταλλεύεται ο κύριος Σόζος. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι να σε φορούν έτσι. Που την μας χαίρομαι, αλλά που την άλλη φοβούμαι. Αφού είναι δικαίου του να ανοίξει γραφείο με το πτυχίο του, αν πας και κάμεν το παράνομα και πήγαινε κόντρα στους νόμους των Εγγλέζων. Ξέρεις τον Λευτέρη να μαν τον πιάσει το επαναστατικό του. Ησύχασε. Αφού ήρθα μόνος του. Ένα είχε συνέδερον του έναν άλλο δικηγόρο, τελειωμένο της Αγγλίας. Έναν παλιό συμμαθητή του από το γυμνάσιο. Το Λάντρο. Ξέρω τον κι εγώ. Γνώρισα τον τότε, στη Λευκοσία. Ήταν που τους λίους που έξερε για μας. Έτω. Τώρα που γίνει μια αρχή με τη δουλειά του, μου λένε να πάνε καλά. Άτε, χαμογέλα λίγο. Κανεί πιοντούν τα μούτρα. Ψυχάνεις φαίνεται μου τον παπά μου. Ο παπάς σου. Θα θέλει νύφη ο γαμπρός. Δεν ξέρεις ποιον έκατσε μπας στα αυτιά μου και θέλει να μου δώκει. Ήβρε σου γαμπρό. Και τι γαμπρό. Το φίλον του Πετρί, τον Εγγλέζο. Το Μάρκ. Ποιον άλλο. Να πω πού και ας πω. Έτσι λαλείς εσύ. Για τον παπά μου είναι ο καλύτερος γαμπρός. Πλούσιος, μορφωμένος, που αριστοκρατική οικογένεια, γιος του υπασπιστή του κυβερνήτη. Μα καλά, αφού εσύ αγαπάς τον Λευτέρη. Καταλάβει, νομίζεις ο παπάς μου που αγάπες και έτσι πράγματα. Ειδικά για τον Λευτέρη που δεν το όνομα του θέλει να ακούσει. Μα έχει τόσο καιρό που μπαίνω φκένει μες στο σπίτι σας ο Εγγλέζος. Τώρα το ανάδοξε. Έβαλε του την ιδέα η κυρά Ερινιά. Ρώτησε τον Εγγλέζο να παίρνει χορκανή μας να μείνει στο χορκό μας και είπε της ναι. Και είσαι αεβούρισε να μας φέρει προξένη. Βρε εγώ τον πελά μου, πέ τον ναι και πέ τον ναι. Και εσύ, να το πεις. Θέλανες, αφήνω εγώ τον Λευτέρη. Ευγενία, θέλω να σου πω κάτι και δεν θέλω να μου φέρεις αντιρρήσεις. Θα πάμε στην Αθήνα, το συντομότερο. Την άλλη εβδομάδα, αν είναι δυνατόν. Θα πάμε να συναντήσουμε το γιατρό που μας βρήκε η Χάνα. Εύκολο το έχεις. Εύκολο δεν είναι. Αλλά είναι αναγκαίο, ναι.
Δεν θα αφήσω εγώ αυτά τα ωραία μάτια που κάψανε καρδίες και καρδιές στην Αθήνα, στον Πειραιά, ακόμα και στην Κύπρο να ταλαιπωρηθούν έτσι. Λοιπόν, ετοίμασε τη βαλίτσα, σου ακούς? Να, είπα και τη Σιρινιάς να φτιάξει τη βαλίτσα του Λουκί, να πάει να δει τον ορθοπαιδικό του και... Αχ, όταν τελειώσουμε με όλα αυτά, τότε θα πάμε στο θέατρο, στη Λυρική, εκδρομές. Αχ, Θεανό, δεν σου είπα. Δεν σου το είπα το νέο. Πούλησα το ρημάδι στο Πειραιά. δεν πήρα και πολλά βέβαια, αλλά αρκετά για να βολευτούμε όλοι. Δώσαμε ένα μικρό ποσό στον Παπαθόδωρο και στην Ελένη για να αντιμετωπίσουν κάτι υποχρεώσεις που είχαν. Έδωσε και ο Λευτέρης μου το μέρισμά του στο συνεταιρισμό. Μας μείνανε και εμάς μερικά. Θαύμα. Θαύμα. Λοιπόν. Και λοιπόν, πώς θα μείνει ο Λευτέρης μόνος του? Πώς θα τα καταφέρει? Αυτά που λες είναι ανοησίες. Έχει τους θείους του ο Λευτέρης. Έχει την Ελένη. Άλλωστε 4 χρόνια στην Αθήνα πώς τα βόλευε? Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος που διστάζω είναι γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι την απάντηση που θα μου δώσει ο γιατρός. Εγώ βέβαια μπορώ να το αντιμετωπίσω, αλλά ο Λευτέρης πώς θα το πάρει? Ο γιατρός δεν θα σου πει τίποτα κακό, γι' αυτό να είσαι σίγουρη. Όμως αν, λέω, αν ο Λευτέρης είναι δυνατός, οι νέοι αντέχουν στα χτυπήματα. Αλλοί σε εμάς που τα όργανα μας άρχισαν να σκουριάζουν. Θεανό, δεν κατάλαβες. Ο λόγος που φοβάμαι είναι μήπως αυτό που έχω είναι κληρονομικό και περάσει από μένα στο Λευτέρη. Έλα, δεν άκουσε τη γλώσσα σου καημένη. Α, μα το ξέρεις ότι έχεις γίνει υποχόνδρια και χειρότερη από μένα. Αύριο θα στείλω τον Πετρή να αγοράσει τη εισιτήρια, εντάξει? Όχι, μη βιάζεσαι, άσε πρώτα να το σκεφτώ, θέλω να το ζυγίσω. Όχι, ούτε να το σκεφτείς, ούτε να το ζυγίσεις, τελείωσε. Έλα, πάψε πια να κλαις. Ωραία, να αρχίσω κι εγώ να κλαίω, να δούμε πού θα φτάσουμε. Ευγενία, Ευγενία. Εγώ έχω μια φιλινάδα και μια συμπεθέρα και τη θέλω δυνατή σαν βράχο και χαρούμενη. Ω, με παρέσυρες κι εσύ τώρα και... Δεν έχω και μαντήλι. Δηλαδή, Δήμητρα, εσύ αρέσει και ασέντζελιόν ο Εγγλέζος? Γιατί μεταξύ μας... Είναι πολλά όμορφος. Σταυρούλα, γύρισες και δέμε. Κόρη, εσύ αγαπάς το. Σωστά. Γι' αυτόν πριν λίγο να κόντεψες να φυρτείς. Είμαι δυστυχισμένη. Πολλά δυστυχισμένη. Είσαι τούτον ήβρα να αγαπήσω τον Εγγλέζο. Που σε ξαναρώτησα, γιατί δεν το παραδέχτηκες? Πριν εν ήμουν σίγουρη. Ενόμισα, έλπιζα δηλαδή ότι ήταν ενθουσιασμός που σιγά σιγά θα έσβηνε. Ενώ αντί να σβήσει δυνάμωσε, τσίνος, είπες ότι σ' αγαπάς. Όχι καθαρά. Όμως άμα με θωρεί, δείχνει ότι του αρέσκω, ότι κάτι αισθάνεται για μένα. Όμως τώρα έτσι βουρτάν τα πράγματα και προξενούσου τον εσένα. Που μένα με φοάσε. Κι αν επιμένει ο κύρις σου, ας σου δώσει με το ζόρι. Τόσα και τόσα ακούσαμε. Παίρνω εγώ άλλο μου το Λευτέρι. Εν και η μαμά μου με το μέρος μου. Ναι. Και να ακούσει τις γενέτσες σου με λαΐσεις. Έτσι και έμπιντο μια ιδέα και αποφάσισε το. Με φώσε τα βρούλα μου και τίποτε δεν θα γίνει. Λαλείς το. Μα πιστεύεις το. Ο κύρις σου έχει όνομα για το γυνάτι του. Νομίζεις γελάς μου. Έτω. Και εσύ φοάσαι.
Ήταν από το ψέμα. Φοβούμαι το. Αλλά είναι δυνατόν να μου δώσει κάποιον που θέλω να παντρευτώ. Είναι δυνατόν να φτάσει ως τζαμέ. Όμως κι εγώ να μην τον πάρω στα βρούλια μου. Ένα άνθρωπος Εγγλέζος για σένα. Ένα άνθρωπος για μας. Οι Κύπροι είναι λαός αρχαίος και ευγενικός. Επιχειμών επί αιώνας την επανένωσή του μετά της Ελλάδος. Είναι δε απαράδεκτον μια πανίσχυρος αυτοκρατορία. Εσύ ούλη μέρα είναι απάντησε ψυχή. Ούλου τσουλούς τέσσερις καφέδες έκαμα. Ποιο για τον κύριο καφετζή και ποιο για τη μανούλα του. Γενικά, κόψε τη μουρμουρανά και φανταστού τη γλώσσα. Δεν ξέρεις ότι αγωνία. Κάμνε και τίποτε άλλο. Όλη την ημέρα το φτύσου πατσί το παλιό ράδιο. Εγώ θέλω να ξέρω να μου γεννήσετε στον κόσμο. Με τι αφαιρούν εμένα μόνο είναι τα φουστάνια να χωρίζουν για να φάνε να ψήσουν οι γειτόνισσες. Σίγα. Σίγα, πόν να μας παίξεις τώρα το γραμματιζούμενο και το σπουδαίο. Τώρα είναι να μάθουμε τον Αβράμι. Να μας κάνεις τη θεμπελιά σου φιλοσοφία. Άντε το. Άντε, άντε ύφος, άντε. Σιωπή, γιατί ας σηκωστώ πάνω. Σηκώστο να δούμε. Σταματάτε λάρος σας. Έναν τροπή. Πόνο με ρέψω. Τέλειωσε το εσού το σάρισμα. Μπορεί να τελειώσει ο Κυριάκης σου. Δεν μ' αρέσκει που μαλώνετε, παπά. Αν και μαλώνουμε, Λούκη. Τούτα ούλα που ακούγεις εν κουβέντες για να περνάσει η ώρα. Οι παντρεμένοι έτσι υποσχολιούνται. Άρκο μόνο να παντρευτείς και εσύ να το μάθεις. Μάνα μου θυκευάζεις. Για κάτι αρκάτες στο μεταλλείο. Που αρρωστήσαν σοβαρά και αντί να τους πέψω στο νοσοκομείο. Εθιώξαν τους που τις δουλειές τους και που τις παράγκες τους. Α, ναι, ξέρω την υπόθεση. Δεν έχουμε και ένα χορκανό μας με σύνο μεταλλείο. Ξέρεις, ενώ οι ακουμείς της Αγγελούς έφεραν τις φροάλες στο χορκόν άρρωστο. Δεν ξέρουμε να που γίνει. Ένα δικαίωμα του που γίνεται, παπά. Να δουλεύει και ο άνθρωπος άμα να αρρωστήσει έξω από την πόρτα. Έτσι είναι ο κόσμος. Ξύπνα, ρε, Λουγή. Ζούμε μέσα στη ζούγκλα. Και το χειρότερο, γε μου, ξέρεις ποιον είναι. Ότι τούτα ούλα τα κακά που κάνουν οι ανθρώποι αναμεταξύ τους, κάνουν τα και οι μεγάλες χώρες. Δεν το Χίτλερ. Αποφάσισε, λαλή, να φάει την Ευρώπη ούλη. Ξέρεις να που κάνει προχτές ο άτιμος. Είπε το BBC που την Αγγλία. Εδιάταξε, λαλή, προχτές, 8 του Νιόβρη, τα τσιράκια του να βάλουν μπόμπα δίθεν να τον σκοτώσουν. Τι ύστερα, ερήψαν αυτεσήματα πάνω στους Γερμανούς κομμουνιστές και τους Εβραίους. Ότι εντζήνοι που βάλαν την μπόμπα δίθεν. Γιατί? Γεια μου. Για να βρουν νέα αναφορμή να καθαρίσουν όσους είναι καθαρίσαν ως σήμερα. Έσοι που τις 8 του μηνός οι Ναζίδες σφάζουν και φυλακίζουν κομμουνιστές και Εβραίους. Πλάσματα αθώα. Ζούγκλα, γεια μου, ζούγκλα. Εφτάσαμε στα έσχατα του κόσμου. Και ο γιος τώρα επαρτάρισκα τους. Πίνεις έναν καφέ να πιούμε. Όχι, θέλω, πάπα. Ένα πιο σωμάδαν εγώ. Θέλεις να σου κάνω για τον καφέ. Άντε, σηκώθρι. Πάει ένας καφές. Ψήσε για της μάνας σου να την μερώσουν. Γεια. Και εγώ είσαι μου. Μέχρις πως της τον έψησα εγώ, εντάξει. Εντάξει. Ωραία, καλή κοπέλια. Γεια σας, κύριε. Γεια σου, Λουκί. Γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, κύριε Αδράμι. Καλώς. Να που κάνεις, είσαι καλά. Καλά, Λαλούνα. Θέλεις κανέναν καφέ να σου κάνω. Όχι, έμπινω πριν το δείπνο. Καμιά σου ομάδα. Ούτε. Γερεύκω τις τεδές σου. Να τις μιλήσω για τους πίλιους σου. Τα με δείπνο. Έχουμε νεότερα. Ναι, κάτι έχουμε. Έχω το νου σου στον καφενέρα, Λουκί. Καλό. Ούλη μέρα σήμερα έφατε στο χρηματολόγιο και στα γραφεία του φόρου. Ευρεθήκαν τα κουτσάκια μου. Προσπαθήσαμε πολλά. Αβράμι μου, εσύ είσαι η όκα μου. Έμανα. Γεια σου, Τζιράφια Μαντού. Γεια σου, Τζιά Ειρήνια. Γεια σου, Λευτέρη μου. Να μπω καμέ στο γιο μου.
Ήβρε στα γίνα τα χαρτιά που μου έκλεψε δίνο ο ασυχόμπατο ο Εγγλέζο. Δυστυχώ, Τσιράθια Μαντού αισθάθηκε αναδύνατο να τα βρούμε. Ο διευθυντή του κτηματολογίου, ο Μουράτ Εφέντη, έδειξε μου τα βιβλία με τα τοπογραφικά ούλου του χορκού. Εν έχει ούτε σπηλιέ του άκληρου, ούτε κοτσάνια, ούτε τίποτη. Εν έχουν είναι τσιχωράθια γραμμένα τα είχαμε, λαλή. Εν όνου του και μια λίρα. Γιατί εν του είδες να έρθει στο χορκό να τα δει με τα στραβά του. Είπα του θκιά καλόν του είπα, αλλά το χτύνει το χτοχέρι. Πιστεύει λαλή μόνο όσα γράφουν οι κετάπε του. Ακόμα και να είσαι τσιχωράθια λαλή, με στι κετάπε δεν είναι γραμμένα. Η αλήθεια είναι θκιά, ετσάκαρα κι εγώ ο ίδιο, αλλά δεν ήβρα τίποτε. Όμω. Αύριο μεθαύριο είναι να ρωτήσω έναν Έλληναν υπάλληλο που δουλεύει εκεί μέσα. Μπορεί να ξέρει τίποτε. Επίεν κάτι να πει, αλλά ο Τούρκος αντίκοψε το. Μπορεί να κάμα σε καμιά μαφία. Ας έχουν την κατάρα μου οι άτιμοι και να μου φάτσουν το χωράφι να λόγω. Φαίνεστε μου να πιάσω τον σβέκο. Ούτε στους Μαλιέδες ήβρες τίποτε. 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 Είναι ένα μυστήριο. Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Μα αφού κάθε χρόνο επικαιρώναμε. Έρχεται του μέσου κάθε έναν Τούρκο ο εισπράκτορας και μετρούσαμε τους παράδες. Όχι μόνο εμείς, όλοι οι Χορκάνοι. Έχουμε μάρτυρες. Να τους αγκαλέσουμε. Και το χτιματολόγιο και τους εισπράκτορες. Και εγώ είμαι άξια να συνάξω όλους τους Χορκανούς και να τους πάρω μάρτυρες. Αύριο πρωί-πρωί να πάμε στο πολίτσι. Εντάξει, θκιά. Εντάξει, ένα το κάνουμε, αλλά δεν σου εγγυούμε το αποτέλεσμα, θκιά. Κι είναι οι παπάδες, κι είναι οι τατάδες. Αν. Ένα Εγγλέζος που τα έκλεψε, όπως υποψιάζεσαι, σημαίνει ότι είναι μεδάχτυλον του ιδίου που εχαθήκαν τα έγγραφα και τα κοτσάνια από τα επίσημα βιβλία τους. Πέ μου, ποιος μικροϊπάλληλος πια θα πάει να καταγγείλει το γιον του υπασπιστή του κυβερνήτη. Και ας υποθέσουμε ότι πάμε στο δικαστήριο όπως θέλεις. Ένα μας δικάσουν τζίνι που κάμα είναι το έγκλημα πια. Εγώ όμως όπως σου είπα να κάνω ό,τι μπορώ, και εγώ και ο συνέτερος μου. Να τους αγκαλέσεις και τα άλλα μου λέει δουλειά δική μου. Θα πάω στο δικαστήριο με το σεμπέτο. Σιγά τη θιαμαντού μόνο να κάνει φόνο. Πες ούτε μου για να σκοτώνεις, σαν. Σιωπή είναι εσύ Αβράμια, η σπήλια δική μου. Και ό,τι μπορώ να κάνω. Δοκίμασ' το και τούτον, Αγγελού. Εν το πιο δυνατό γιατρικό που κάνω για τον πόν. Πέρχομαι και πιάει τον και συχάσει λίγο. Ο Θεός να σε έχει καλά. Μα καλά, Άννα. Προχτές που έρεξα να δω το Γιακουμίνη, εμφανίστη μου πως έσασε λίγο το χρώμα του. Σαν να ήταν λίγο καλύτερα. Έχει καλύτερα από δάκια τα παπά μου. Εμένα ρώτα που ξημερώνουμε δίπλα του. Τους πόνουσε γκαμμά. Ωραν ώρα, κόφηκε η πνοή του. Μαυρίζει. Χαρκούμε και να μείνει μες στα σέρκα μου. Ο σκοτζά μου κορμί. Γίνηκε που την αρρώσκια μια οντζάδρο. Υπομονή, Αγγελού, υπομονή να διάτσε του Γιακουμή κουράγιο. Εστράντζησα, Ελένη μου, εστράντζησα. Ρέξαν οι τρεις μήνες που τον έχουμε στα ρούχα. Άφησαν την αρρώσκια και προχώρησαν, Αγγελού. Ένα εξαπολύσαν τα μεταλλεία γλίωρα να προλάβει τη συλλήκωση να μην του φάει τα σωτικά. Λόγια, παπά μου. Έτσι τζάρπαξε στον τη γέρη με την αρρώσκια. Γιατί ο Χαμπής του λαού Σιλού έχει 7 χρόνους πονάρρωστος. Εδώ και στον καφενέν έρχεται και κάνει και έναν κουτσοδούλου πότε-πότε. Μα και ο άλλος, ο ξενοχωρίτης, ο Σιράτος. Κοινός ενάσει και 10 χρόνους πονάρρωστος. Εδώ ζει και όπως κολλιάται και μέσα στον μπακαλικουίν του. Μου κρόνε του να αφήσει τον τη γέρη με τη δουλειά και να έρθει στο χορκό. Ως 3 χρόνια. Πότε στο Ραμίαντο, πότε στο Μιτσερό. Κατάπιεζε να καταπιεί τη σκόνη, το δηλητήριο. Άρκεψε του η δύσπνοια, ο βήχας. Έτω. Δεν μπορεί να παρπατήσει. Αλλά να μην ακούσει κουβέντα να ξαπολύσει την δουλειά. Ώσπου και φύρτηκε και φέραμε τον άχρηστο που τσι πάνε. Ήταν να πεις, Αγγελού. Ο φτωχός τσι μοίρα του. Έφτεν και εκείνος. Έτω. Επάσκιζε να τελειώσει το σπίτι της βασούλας σας. Δουλειά αναλλού. Ένε βρίσκε. Όσο και εκείνον ο Γιακουμής ήταν πάντα δουλευτής. Που Μιτσής που μείνει ορφανός εμπήκε στη δούλευση του γυρούσου. Μάντα σου τα λέω τώρα εσένα, Αγγελού. Ξέρεις τα καλύτερα από όλους. 4 παλίκαροι αφία μας εις τα ξέρα για τον τη γέρη με τη φτώσα. Αλλά η κόρη μου, ελάλε, θα ταράξει μου το χορκό. Θα την καλοπαντρέψω. Θα την κάνω βασίλισσα. Έτα, μην ανούλετσαμε τώρα. Εμείς γραιωμένοι, πατισμένοι, και η βασούλα μου από βασίλισσα, μισταρκίνα μαζί μου στο Μελαΐσι. Μα έπια δουλειά. Ήταν να κάμνε. Η δουλειά είναι έναν ντροπή. Είναι ευλογία. Αχ, και να θωρούν μόνο το Γιακουμί μου όπως παλιά.
Θα σηκώνω τον άκο μου στην γέρμη την καρκόλα και τίποτε άλλο δεν παρακαλώ την Παναγία μου. Να πάρει και εμένα να έχω η ψυχή μου άνεση. Κοιμούμαι ξυπνώ και το κουντζετά του μες στα αυκιά μου. Περκυμώ με τον το γιατρό Σόφιν, ευρύπα μου. Εν τον κάνει ο αέρας να χορτάσει. Θέλει τα μαξιλάρκα 5-5 πίσω από την ράση του. Καθιστό τσιμάται, καθιστός ξυπνά. Η ράχτη είναι η καρκιά του. Έχει τώρα μια εβδομάδα. Βέξε και να βέξεις. Ο Θεός να δώσει να με άρπαξε ευθύσει. Παίρνεις τον ιστό γιατρό Αγγελού. Αφού δεν μπορεί να σηκωθεί, παπά μου, πώς θα τον πάρω στο γιατρό? Να μηνύσει του γιατρού να έρθει εσύ να το δει. Κι όσα κάνει, να τα πληρώσει η εκκλησία. Παπά μου. Είπα σου να κάνεις, Αγγελού. Σε ευχαριστίες σου σε εκείνο. Να περάσω σήμερα, αύριο να το δω. Να είμαι στο σκαρπάρικο, Ελένη. Να πάει στο καλό, παπά μου. Παπαθιά μου, ευχαριστώ σου πολλά για το ιατρικό. Και να πάω τώρα γιατί έχω την έννοια του. Να πάει στο καλό, Αγγελού. Τα καημένα τα νιάτα, τι γρήγορα που περνούν. Ακούω πάλι σήμερα. Έκαμες βίζιτα στη φιλενάδα σου, ε? Ναι, γιατί έχεις αντίρρηση? Καθόλου. Είπε τέτα. Τα είπαμε και αποφασίσαμε οριστικά εκείνο το ταξίδι που σου έλεγα. Θα συνοδεύσω το βαπτιστικό μας και την ευγενία στους γιατρούς στην Αθήνα. Α, δηλαδή θα το παίξει νοσοκόμα. Α, όχι νοσοκόμα, φίλοι. Φίλοι που νοιάζεται. Κάποιος πρέπει να νοιάζεται για τους τρίτους. Μήπως έχεις ένσταση? Καμία ένσταση. Μόνο που νόμιζα ότι το ταξίδι είχε να το κάνουμε μαζί. Έχει 15 χρόνια που μου το υπόσχεσαι και πάντα τα αναβάλεις. Όχι, δεν θα το κάνω. Εγώ κρατώ τον λόγο. Λόντρα, Παρίσι, Ρώμη, όπου γουστάρεις θέλω. Μέχρι να αποφασίσεις να αφήσεις το νερόμυλό σου και τους τόκους σου, θα χρειαστούν φορεία για να μας ανεβάσουν πάνω στο πλοίο. Όχι και φορείο. Μετά από 40 χρόνια, παστούν οι μίσος. Ξέρεις τι σκέφτηκα. Τώρα που θα πάω στην Αθήνα, ναι, θα βρω έναν γιατρό να τον ρωτήσω αν θεραπεύεται η τολίτιδα. Ο άλλα διανόμου ότι η τολίτιδα είναι ανίατη ασθένη. Πάντως, έκανε μου εντύπωση που την ημέρα που η φιλενάδα σου έβαλε παρά μέσα στην τσέπη της, εντυχωρούν οι τόποι. Άνοιξε μπανιά. Πού είπατε εσείς για τους παράδεισες? Υποτίθεται ότι ήταν μυστικό. Μυστικό. Μην είσαι και μυστικό στο χωρκό μας, θέλω μου τώρα. Θέλεις να σου πω και ποιον μου το είπε? Ο ίδιος ο παπάς, είπε μου. Τι να πιστέψεις λοιπόν? Όταν έρχεται και διάσου 200 λίρες, όταν σε παρακαλούσε πριν από λίγων καιρών να του κάνεις παράταση και ξοφλάσε. Τι να πιστέψω λίγο? Άντε πέ μου τώρα, πού τα ήβρε τα λεφτά? Απλούστατα η Ευγενία κληρονόμησε μια αρκετά υπολογίσιμη κτηματική περιουσία. Πού? Η περιοχή είναι στον Πειραιά, το Τουρκολίμανο, που ήταν παρακατιανή περιοχή. Τώρα αναβαθμίστηκε και έτσι τα λεφτά ήρθαν μπόλικα. Πόσα, σου είπε? Όχι, δεν ξέρω, αλλά αρκετές χιλιάδες. Λίρες. Όχι, δραχμές. Λίρες βέβαια και μάλιστα χρυσές. Ώστε ο Παπαθόδωρος σε εξόφλησε, δεν μου το είπε? Ένα τύχε. Και δεν σου είπε πώς βρέθηκαν και πού τα λεφτά? Έφερε μου το Λευτέρης. Και μάλιστα όταν τον ρώτησα λεπτομέρειες, δεν μου απάντησε. Είναι αοριστολογίες. Πάντως είσαι τον αέρα του ανθρώπου που είσαι παράνοιση στην τσέπη του. Τελειώρασαν μερικούς μερικούς. Δεν πάμε καθόλου καλά, κοπέλια. Καταπουλάνε σήμερα το ράδιο, ο κόσμος δεν τον επιτώνει τον πόλεμο. Μα αλλά λες να φτιάξεις τον τόπο μας και αβράμε. Εσύ δεν έχεις φοβηθεί τίποτα, Πετρής. Εγώ πρέπει πάω στον πόλεμο. Πίνε τώρα τον καφέ σου και άλλαξε που κάντα. Άρα. Υγεία. Υγεία. Η άλλη αλληλέγγλε ζούδι. Έκαμε σε και σένα να πετρίσεις τα λακκίνου καφέ. Έως πόσο να με ποτίζει έσω το ποτόν το τι. Ούτε στην αρρώσκια μου έτσι τσαούθκια έτσι που τσοζούμια δεν τα πίνω. Ξέρεις, Πέτρε,
Αυτός ο καφές είναι τουρκικός. Όχι τουρκικός, κύριε Μάρκ. Οι Έλληνες πίνουν καφέ πίνουν τον καιρό του πλαστίκα. Τα μαϊρούτσι έτσι, αρπάζουν ότι μπορέσουν μπουλό μας και κολλούν την ετικέτα τους πάνω. Είναι τα καφέ, είναι τα αρχαία μας, είναι τα ιστορία μας. Φίλε μου, ξέρω την αδυναμία που τους έχεις, αλλά να μου επιτρέψεις να συμφωνήσω μαζί του. Είναι μεγάλες μάρκες οι φίλοι σου Τούρτσου και πρέπει να το παραδεχτείς. Σωστό, σωστό. Οκ, οκ, Πέτρης. Εγώ θέλω, είμαι φίλος με όλους. Υγεία. Είσαι υγεία. Όλη μέρα η ταλαπακιά του Εγγλέζου δεν τα χαμεί. Να ντρεπεται και κουλιάζει μες τον καφενέ μας. Έχει γουστό να πει ανή να πίνει τον καφέν του αλλού. Άνθρωπος που μείνεις και στο χάνι μας. Ναι, καλό, ήβρες μάνι μάνι την απάντηση πιερωμένη να μου τη δόκεις. Με μπα και εμφανιστή σου και κάνεις κανένα ρε ζηλίκι να ακούεις. Συνέξε τη γλώσσα σου. Είδε κανούτσι αν μπορείς να καρτσιλατείς της μητά του. Ρε ξένα πάμε που γυρώ. Ναι, καλό, ήρθαν τάρκα να βγάλουν τα ημέρα. Ένιας όμως και με καλή για λόγω του εγώ. Εμανικώθηκες πάλι για καφκά. Oh, γεια σας. Μίσες Ερενιά, Μίσες Διαμάντο, how are you? Είμαστε καλά. Εν το ύφος της έτσι μεν την παρεξηγάτε. Αρώτησε εσένα που κάνεις. Να καρτερά με του. Και να δει. Πάντα που πάθετε που του μοιάστηκε πάθη. Σαν να και την ήξερα. Πάντως, για να πούμε το στραβού το δίκαιο, ο Μιτσής ήταν εντάξει. Ετοίμασε μου έναν εξοφλητήριο καταπληκτικό. Ξέρει καλά τη δουλειά του. Εγώ σου το έλεγα. Τι? Μια μέρα η Κύπρος θα μιλάει για το γιο της Ευγενίας. Γι' αυτό σκέψου το διπλά. Μην τον απορρίπτεις για καμπρό. Θεανό, σταμάτα να κουβεντιάζεις τον το θέμα. Είπα σου το τόσες φορές. Εγώ την κόρη μου, στο γιο της φιλενάδας σου, όσον εντάξει παιδί κι αν είναι, δεν θα τη δώσω. Δεν είναι της τάξης μας, δεν είναι της σειράς μας. Ένα τσαούσις φίλος μου είπε μου στη χώρα ότι ο Μιτσής είναι μαυροπινακισμένος στην αστυνομία. Ότι ώρα κι αν το φέρει, να βρει τον πελάν του. Μα κι έτσι να μεν είναι, εγώ την κόρη μου θα την παντρέψω με κάποιον που να της αξίζει. Όπως τον αχαήρευτο τον Εγγλέζο, ε. Καλά, εντάξει, λάλε ό,τι θέλεις. Με πείθεις. Ερώτησα για τον Εγγλέζο. Επία στην αρχηγραμματεία, εδώ ρώτησα από εδώ, ρώτησα από εκεί, δικούς μας, ξένους. Ο Μιτσής είναι πάρα πολύ εντάξει. Είναι κατάγεται από μορφωμένους γονείς, από πλούσιους λόρδους. Είναι εξασφαλισμένο το μέλλον του. Έχει σπίτια, περιουσία, στο Λονδίνο, στο Μπράιτον. Μεθαύριο μπορεί να γίνει και εκεί. Τέτοιον άνθρωπο θέλω εγώ για την κόρη μου. Άσε που είναι να σας στείλει ο Πετρής. Να το εξασφαλίζει ένα μέλλον. Εκεί εσύ θα μείνεις απ' έξω. Ούτε εγώ να μείνω πόξο, ούτε εσένα να μείνεις πόξο. Μπορεί να μπούμε στην αγγλική αριστοκρατία. Να εξασφαλίσουμε μονοπόλια. Χριστόδουλο, δεν σε ήξερα τόσο αφελή. Αυτά που άκουσες είναι αυτά που ήθελες να ακούσεις. Ναι, καλά, εντάξει. Ο Μάρκ δεν είναι παρά ένας κακομαθημένος, αργόσχολος αρχαιοκάπηλος. Ου, ποιον και εσύ. Λάλε ό,τι θες. Αύριο μεθαύριο μου να γίνει γαμπρός σου, να το μετανιώσεις. Χριστόδουλε, κάθισε να κουβεντιάσουμε. Μαρκούμε να κουβεντιάσουμε, δεν μπούχτισα. Προτιμώ να δω στον καφενέ να ακούτε τα φασανιές του Αβράμ. Άντε, να πάμε και εμείς ρε Μακ. Εγώ, η καφέδη σε μπουλό. Just a moment. Οκ, Πέτρης, τώρα φύγαμε. Να φύγεις ρε παγιά άνθρωπε. Να φύγεις και να μην ξανάρθεις να χαμε. Να με σε ξαναδούν τα μάτια μου. Ακούσες, βρωμοκλευτέ. Μαλά μου εγκάτανες! Άρκησες αν με κατάλαβες το. Ο Ελλάδος σου να φύγουμε να θέλω την κλωσέμα, κάντε εσύ. What happened, τι έκανα πάλι. Θέλεις να κάνεις κι άλλα. Σε έκανε το κακό που μου έκαμες, α. Εφαράγγισες τα κοτσάνια του σπίτιου σε έτσι στα καλά κάθε μάνα. Είναι τα κατάπιεντα τίποτε υγιή. Μάθα και σε τρώμε κόλναρα. Μα να κάτσε ήσυχα. Τίποτε δεν αποδείχθηκε ακόμα. Ποτέ. Τούτη ουλα ξέρετα. Ρεζίλινη γυναίκα με. Άντε, τράβα να φύγουμε να κοπεί το κακό. Δε τούτο. Άντε, όξο πόσο μου και να μην ξέρω. Για το σώμα του φορέ, συλλήξη. Πάντε τους πέρα φορά. Πείτε από εδώ. Συνάξει, μάλλον. Άντε, τα μου μάθω. Άντε. Εμένα, πείτε και κάνει τα μισότα. Αυτό το σκουβάξει, πάρε το. Εμέθω λίγο έτσι, κοτιά, χαρή.
Πάρε τα μανάλα σου. Αν μπορείτε να συμφωνήσει, είναι που γίνει. Κομμάτα με είσαι. Να πιάσεις τα πρωτούς ούτε να φύγεις πριν έχω να πιάσω το σκουποξύλο. Θα δούμε, α! Είπε και κάνεις αμέσα τα. Κι άμα εν του Μάρκ που μιλάς έτσι. Ρε βρα, μια ντροβήση ορκουμάντα ρε την κοτιάκαρη. Μια κουβέντα εν τούτη. Η κοτιάκαρη ξέρει και είναι μπουλαλή και είναι μπουκάμι. Όχι να έχω τον κούφο έσω μου. Κούφος είσαι. Αρέσκει μου που ρωτάς ακόμα. Άρα κατάλαβα καλά. Διώχνετε το που το χάνει. Εμείς το αφεντικό που ποδά. Να σου εξηγήσω, μάστρα. Πάντα μου να μου εξηγήσει, Σαββαμί, να μου να μου εξηγήσει. Που κάμισα στην τιμή να μην ίσκει το χάνι σα, όλοι του υπασπιστή του κυβερνήτη. Και εσεί δείχνετε και τον νου σα, και την χορκατοσύνη σα. Έλαγε μου στο αρχοντικό μου να σου δώσω κάμαρι και να μην πιερώνει ούτε δεκάρα. Αρκεί σου κλεφτούρ κάτι και σε έναν κάμπο. Και πήξε ο νου σου. No, no, Mr. Μελαίση. Θα πηγαίνω και θα έρχομαι κάθε μέρα. Η χώρα είναι κοντά. It's okay. Εντάξει, ό,τι θέλεις. Σκέφτου το πάντως. Άντε, πάμε να φύγουμε, έλα με τρία. Πόσια μου ο γιος του υπασπιστή του κυβερνήτη να έχεις ανάγκη να έχεις ανάγκη. Να σου εξηγήσω, μάστρε, άμα γυράσει το πλάσμα. Με τούτον τον έντα που θέλει να πει, ότι έχασα τον. Αχ, τι μας έκανες, αμπάνω μου. Ρέξα μέσα. Έλα, λόγω, ρίξε. Θέλω να κλαίτη, μάνα. Που έτσι που να πάω θέλω να έχω τα πρόσωπα σας ομπρός μου έτσι γελαστά. Να παίρνω ζυγείο κουράγιο. Έτσι πεθανίσκω μη κακό. Να αναστηθώ πιένω. Να προσέχεις. Και εσύ να προσέχεις. Και να περάσετε καλά. Όχι μόνο κλινική έτσι γιατρούς. Να διασκεδάσετε και λίγο. Στο καλό. Στο καλό καλό ταξίδι. Εύκη, Ελένη μου, αφήντε μου οι αγκουμείς. Μα χειροτέρεψε. Έτσι νύχτα μου πέρασε νεψές, ούτε στο μυαλύτερο μου σκούντρο. Εφήρθηκε μες στα χέρια μου δυο φορές. Επάσκησα να τον κάνω να συνέρθει. Κάτι μου είπε η μάμα μου, για εκείνον τον Εγγλέζο, τον Μάρκ Ουίλιαμς. Και για σένα. Λευτέρη, μάθες το κι εσύ. Έχει μέρες που ήθελα να σου μιλήσω, αλλά δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω. Πελάρες της Ειρηνιάς, καμή Παναήρη με τον νου της. Μάνα μου, μάνα μου. Άλλης που επατήσαν τα παμπόρκα της. Τα κάτι γλώσσα σου, Αβραάμ. Ο Άγκωνας με μέσα 40 τσίμματα. Και εσύ λαλείς μου για καράφια που πατήσα. Είσαι στην τέλεια του χαμού. Αντί να σένεστε που ο Μίτσης έβγαινε αύριο την γιατριά του, εβάψετε τα μαύρα. Η μόνη τυχερή σε την ιστορία είναι η μάνα σου. Πάει ταξιδάκι να αναψυχείς. Γιατί και άλλοι παίρνει ζωσμένη φύσκια. Μα η Ευγενία. Η κυρία Ευγενία. Χάνει λίγο το φως της. Το χειρότερο μπράβο μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Λυπήθηκα την εμπράμα. Δήμητρα, είσαι σίγουρη. Είπε σου η ανιψιά μου η Σταυρούλα ότι αρέσκει της ο Εγγλέζος. Ναι, αλλά μην της πεις ότι σου το είπα εγώ. Εγώ που την αγαπώ που σου το είπα. 180. Μίνιμουμ 300. Μίνιμουμ. Σε πολύ μετάλλευμα ο γερημός φίλος της μάνας μου. Να το σκεφτώ. Ρε Αβραάμι! Τώρα πέτες. Μα νομίζεις πως ανάσου τη χαρίσα εγώ έκανα. Καλά να σε ασφαλής φερίσει. Έδιωξες η τύχη σου. Κατέρε! 200 λίρες πουδιά. Να με σε ξαναδώ στα μάτια μου. Ακούσες, πρόβο, έγλεσε. Άτε ρε Μάρκο. Ρε Μάρκο.